Σας το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδέρφια. Ανοίξουμε το Λόγο του Θεού σελίδα 967, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 17. Καθώς δε πλησίαζεν ο καιρός της επαγγελίας, την οποία όμωσε ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύξησεν ο λαός και πληθύνθη εν Αιγύπτο. Εωσού εσηκώθη βασιλεύς άλλος, ώστις δεν εξεύρε τον Ιωσήφ. Ούτως δολιευθείς το γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών, ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, δια να μη ζωογονώνται. Εν τούτο το καιρό γεννήθη ο Μωυσής και είχε θείο κάλος, ώστε ανετράφει τρεις μήνας εν το οίκο του πατρός αυτού, αφού δε ρίφθη ανέλαβε αυτόν η θυγάτη του Φαραώ και ανέθρεψε αυτόν, δια να είναι Υιός αυτής δόξας στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια, καθώς λέει πλησίαζε ο καιρός της επαγγελίας, την οποία λέει όμωσε ο Θεός προς τον Αβραάμ, διότι δεν είχε νομώσει ουσιοδένα μεγαλύτερο και όμωσε στον εαυτό του, ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του, ώστε και δύναται να εκτελέσει. Σήμερα θα μιλήσει το πνεύμα του Κυρίου μέσα από το λόγο του Θεού για τις επαγγελίες. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να βγάλει λόγο από το στόμα του και να μην τον εκτελέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, όταν εκεί στην πτώση του ανθρώπου ελάλησε λόγον ο Κύριος ότι για το σπέρμα της γυναικός το οποίο θα σου δρύψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την τέρνα. Έγινε. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος, όπως λέει ο λόγος του Θεού, ούτως προς μήνας με υπομονή ο Αβραάμ αυτό το οποίο ελάλησε ο Κύριος, απείλαυσε την επαγγελία. Δεν εκτελείται από τη μία μέρα στην άλλη, ο άνθρωπος με πιστότητα και με υπομονή περιμένει μέχρι ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο του έχει υποσχεθεί. Έχοντες, λέει, επαγγελία ταύτας, ο άνθρωπος κάνει το μέρος του. Ας καθαρίσομεν εαυτούς, λέει, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Η επαγγελία υπάρχει. Αυτή είναι η επαγγελία, λέει, ότι η ζωή είναι αιώνιον εδώ και εσημάς ο Θεός. Αλλά δεν μένει ο άνθρωπος εκεί αδρανής, κάτι κάνει για να αποκτήσει αυτή την επαγγελία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς επλησίαζε ο καιρός της επαγγελίας, του μιλάει ο Κύριος του Αβραάμ και λέει, «Πού είναι αυτό που μου είπες, Κύριε?» Γίνεται λόγος Κυρίου εν οράματι, του λέει, «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι υπερασπιστής, ο μισθός σου θα είναι πολύ σφόδρας». Και αυτός ο Αβραάμ λέει ότι, «Αφού δεν μου έχεις δώσει σπέρμα, ο οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει». «Δεν θα σε κληρονομήσει ο οικέτης σου. Αυτός που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Έγινε. 75 χρονών βγήκε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων. Πότε του έδωσε ο Θεός, αδερφοί? 100 χρονών. Και η εκπλήρωση της επαγγελίας, εκτενέστερα, ήταν μετά τα αυτά. Έχει φύγει ο Αβραάμ. Είναι αυτό που του είπε εκεί ο Κύριος, ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη ουχία αυτών και θέλει σου δουλώσει αυτούς και θέλει σου καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Και το έθνος αυτό με τα ταύτα θα το κρίνω εγώ και θα εξέλθει με τα μεγάλα υπάρχοντα. Εσύ όμως θα ανταφιαστείς εν ειρήνη. Αλληλούια. Ό,τι είπα θα το εκτελέσω. Και τις τελευταίες ημέρες η Εκκλησία έχει υποσχέσεις. Έντεσες κάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει ψωθεί υπεράνω των ωραίων και βουνών. Αλληλούια! Και ο λαός υψήθη. Αυτό είναι το μέρος του λαού του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, μεν εκείνη την εποχή υψήθη αριθμητικά, πληθύθηκε αριθμητικά, αλλά σήμερα αυξάνεται πνευματικά, αλλά και αριθμητικά. Και πώς αυξάνεται, αγαπητά αδέρφια? Λέει ο λόγος του Θεού κάτι πάρα πολύ ωραίο. Απορρίψαντες, λέει, πάντα δόλων. Υποκρίσεις, πάσαν κακίαν, φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Δεν μπορεί να τα έχω αυτά μέσα μου, να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να περιμένω αύξηση. Πρέπει να τα απορρίψω, να επιποθήσω το λογικό άδωλο γάλα ως νεογέννητο βρέφος, δια να αυξηθώ. Αλληλούια. Έτσι γίνεται η αύξηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλού λέει, εγώ πρέπει να αλατώνομαι. Έτσι λέει ο Ιωάννης. Και αυτός να αυξάνει. Αλληλούια. Και αυξάνει και ο άνθρωπος μέσα στην έρημο που επιτρέπει ο Θεός στον καθένα μας.
Λέει το πεδίο νύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο στην έρημο μέχρι την ημέρα που θα αναλεχθεί στον Ισραήλ. Και ο Ιησούς λέει ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα. Πληρούμενος σοβίας και χάρις Θεού ούτε πάνω του. Χαλιλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο μεν Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός έχει υπόσχεση. Και αυτός του μίλησε ο Κύριος, του έδειξε. Δεν εκτελέστηκαν αμέσως. Και αυτός περίμενε με υπομονή. Και ήρθε η ώρα που ό,τι είπε και έδειξε ο Κύριος το εκτέλεσε. Αλληλούια. Αδερφοί, είναι αυτό που λέει ο λόγος. Διαπίστεως και μακροθυμίας των κληρονομούντων τας Επαγγελίας. Υπομονή, μακροθυμία και πίστη. Εμπιστοσύνη στον γεγραμμένο λόγο του Θεού και στον λόγο που βγήκε το στόμα του Κυρίου. Αλληλούια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον εκτελέσει. Πιστός ο υποσχεθείς, ώστις και δύναται να εκτελέσει. Εσύ θα εκτελέσεις, ο Κύριος θα εκτελέσει. Και προς όρος μπορεί να φαίνεται πώς γίνεται, αφού δεν φαίνεται να βγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άσε τι λες εσύ και άσε τι λέω εγώ. Ο Κύριος θα το φτιάξει στην ώρα του. Αλληλούια. 17 χρονών ένα παιδί πραγματικά με καλή φήμη. Στα 30 του. Αλληλούια. Άρχισε να βλέπει αυτό το οποίο του είπε ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Τελικά έγινε. Πέρασε μέσα από την ταλαιπώρια. Μέσα από αυτό που ήταν σχέδιο Θεού. Ευχαριστούμε. Δεν σκληρήθηκε με τον Θεό. Τον περίμενε και τον πρόσμενε. Και λέει ο Δαβίδ, ο άνθρωπος του Θεού. Ουέησε με αν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εργιζόντων. Και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού που περιμένει αγαθά. Προσμένει, ανδρίζεται και κρατεώνεται. Αλληλούια. Και έρχεται η ώρα που ο Θεός επεμβαίνει. Έρχεται η ώρα που ο Θεός του δίνει όλα αυτά τα οποία του υπόσχεται. Αλληλούια. Και ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς. Από τον ίδιο τον Σαμουήλ. Όχι με φιάλη, καθώς ο Σαούλ με κέρασε λέους. Δεν έγινε αμέσως βασιλιάς, δεν ανέβηκε από αμέσως στο θρόνο. Πόσα χρόνια μετά τα αυτά. Αλληλούια. Επέτρεψε ο Θεός ο Σαούλ να τον ταλαιπωρεί. Και αυτό ήταν για το καλό του, αδερφοί. Και όλα αυτά είναι για το καλό μας. Για το καλό έγιναν όλα αυτά στον Ιωσήφ. Ό,τι και να περάσεις, τελικά η υπόσχεση θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Αλληλούια. Και όπως είπαμε, ο Ιωσήφ τι έγινε, γέννησε δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Ο ένας λέγεται Μανασής, ο άλλος λέγεται Εφραήμ. Και Εφραήμ τι σημαίνει? Με ύφξησε στη γη της θλίψεώς μου. Δηλαδή αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου είναι η αιτία να αυξηθείς. Εκμεταλλεύσου το. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου είναι η αιτία να αυξηθείς. Αλληλούια. Έτσι λέει ο άνθρωπος του Θεού. Με ύφξησε στη γη της θλίψεώς μου. Αλληλούια. Υψήθηλε ο λαός και πληθήθηκε εν Αιγύπτο, εωσού σηκώθη βασιλεύς άλλος. Αν σηκώνονται στη ζωή σου κάποια πράγματα, είναι γιατί πλησιάζει η επαγγελία. Αλληλούια. Αδερφοί, πριν φύγει η εκκλησία, δεν θα φύγουμε έτσι. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Εάν σηκωθούν κάποια πράγματα, εάν σηκωθεί ακόμα και ο εχθρός, είναι γιατί πλησιάζει η επαγγελία του Θεού. Αλληλούια. Όταν πλησιάζει η επαγγελία του Θεού, σηκώνονται κάποια πράγματα. Μην φοβάσαι. Είναι πλησίον. Είναι ο Θεός μαζί σου. Με το χρίσμα του Αγίου θα αντέξεις, όπως άντεξε ο Δαβίδ, όλα αυτά που ήταν σχέδιο Θεού. Αλληλούια. Με το χρίσμα. Με το χρίσμα θα αντέξεις. Με το χρίσμα θα υπομείνεις. Με το χρίσμα θα δείξεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλληλούια. Με το χρίσμα θα μακροθυμήσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και με το χρίσμα θα νικήσεις. Και με το χρίσμα θα μεταμορφωθείς. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εσείς λάβετε χρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Εωσού σηκώθη βασιλεύς άλλος. Ήταν σχέδιο Θεού να σηκωθεί ο βασιλεύς ο άλλος. Δεν θα εκπληρωνόταν ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για αυτά τα ωραία σχέδια της επαγγελίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, πιστός ο υποσχεθείς, ώστις και δύναται να εκτελέσει. Πώς ησυχάζεις μέσα στη φυλακή του Ηρώδη, Πέτρο, και είσαι τόσο ατάραχος και τόσο γαλήνιος. Μου έχει δώσει υπόσχεση ο Χριστός.
Γι' αυτό είμαι τόσο ατάραχος. Αλληλούια. Και κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου. Μου έχει μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει ο Κύριος, όλα αλλάζουν. Θέλουμε υποσχέσεις από τον Κύριο, αδερφοί. Αλληλούια. Εις εσάς εντορίσανε τίμιε και μέγιστε επαγγελίε, είναι αδια τούτων γίνεται κοινωνή θεία φύσεως, αποφυγώντας την τον κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφοράς. Αλληλούια. Πάση υποσχέσεις του Θεού είναι αυτό το ναι και είναι αυτό το αμήν, προς δόξα του Θεού δημών. Αλληλούια. Του μίλησε ο Κύριος του Πέτρου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν εκεί στο κατηδία μεταξύ τους, του είπε Σίμων ιέ του Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτο. Τρεις φορές του το είπε. Του είπε βόσκε τα αρνία μου, βόσκε τα προβατά μου, πήμαινε τα προβατά μου. Αλληλούια. Όταν ήσουν νέος, εζώνιασε αυτό και περιπάτησε όπου ήθελες. Όταν γεράζεις, άλλος θέλεις να ζώσει και θέλεις σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Αυτός ο λόγος μπήκε βαθιά στην καρδιά του Πέτρου. Αυτός ο λόγος τον κράτησε μέσα στη φυλακή του Φιλίππου. Ξέρετε τι θα έλεγε, δεν θα μου πάρει το κεφάλι ο Ηρώδης. Αλληλούια. Ναι, μεν ήταν σχέδιο να γίνει με τον Ιάκωβο, εμένα όχι. Ξέρει ότι έχει υπόσχεση, αδερφή. Και αυτή η υπόσχεση μας κρατάει. Αλληλούια. Μπορεί να φαίνεται προς όρας ότι δεν βγαίνει να εκτελεστεί. Όπως και, όπως είπαμε προηγουμένως, όλους αυτούς που προαναφερθέντας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τον Δαβίδ. Κύριε, με χρήσεις βασιλιά. Είμαι βασιλιάς. Στο θρόνο δεν έχω ανέβει. Θα ανέβεις. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με κυνηγάει ο Σαούλ. Μου πετάει το δωράτιο. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Έχεις κρίσμα. Θα έρθει η ώρα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εν υπομονή περιέμενα τον Κύριο. Αδερφοί, χρειαζόμαστε υπομονή. Έχουμε χρία υπομονής να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις επαγγελίες. Όχι την επαγγελία μόνο της ζωής της αιωνίου και τις προσωπικές και εκκλησιαστικές επαγγελίες. Γιατί ο Θεός έχει επαγγελίες για την εκκλησία του. Αλληλούια. Ο λόγος του Θεού είναι υποσχέσεις, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως είπαμε, χρειάζεται ο άνθρωπος να μείνει με πιστότητα κοντά στον Κύριο. Όπως είπαμε στον Αβραάμ, 75 χρόνων, 100 χρονών. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την πιστότητά του, την υπομονή του. Ούτως προς μήνας με υπομονή απήλαυσε την επαγγελία. 17 χρονών ο Ιωσήφ, 30. Με υπομονή. Αλληλούια. Ο Δαβίδ 17-30 κι αυτός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν πέρασε πολύ καιρός φυσικά με τον Πέτρο, αλλά έγινε αυτό το οποίο του είπε. Εωσού σηκώθη βασιλεύς άλλος. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αδερφή, ότι πριν έρθει η επόσκεση, ο Θεός επιτρέπει κάποια δυσμενή προβλήματα και καταστάσεις να περάσει ο λαός του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι η αιτία να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση και κάθε επαγγελία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι πλούσιος, αγαπητοί αδερφοί, σε υποσχέσεις. Αρκεί ο άνθρωπος πραγματικά να μείνει στη θέση αυτή, να πάρει το μήνυμα από τον Θεό και ο Θεός, αδερφοί, να τον αναπαύσει και να ησυχάσει ότι αυτός που έβγαλε λόγο από το στόμα του είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δόξα στο όνομα του Θεού. Όταν πει ο Κύριος λόγο, μπορεί να φαίνεται ότι η τρικυμία μεγαλώνει αντί να κοπάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό που είπε ο Κύριος. Αλληλούια. Και χρειαζόμαστε, αδερφοί, τη φωνή του Θεού. Χρειαζόμαστε το άγγελμα του Θεού, το μήνυμα του ουρανού. Γιατί μέσα στην τρικυμία σου, στον ευρωκλείδωνά σου, στην κατάσταση τη δύσκολη, θέλει θάρρος από τον Θεό. Γιατί και σαν άνθρωπος και εσύ θα πεις βουλιάζω, δεν αντέχω. Δεν ξεπερνιέται αυτή η κατάσταση. Μέσα στον ευρωκλείδωνα, ο Παύλος έπρεπε να πάρει μήνυμα από τον Θεό και ήρθε ο Άγγελος. Και τον ενίσχυσε και του έδωσε θάρρος. Και με το θάρρος που του έδωσε, έδωσε θάρρος στο λαό του Θεού, αδερφοί. Δεν μπορείς να δώσεις θάρρος στο λαό του Θεού, αν δεν πάρεις θάρρος από τον Θεό. Παίρνεις και δίνεις. Υπόσχεση ήταν κι αυτή. Κανείς από αυτόν που πλέον μαζί σου δεν θα πνιγεί. Όλοι μαζί θα σωθείτε. Και έτσι έγινε. Είτε δια σανίδων, είτε δια λειψάνων, πάντες διεσώθησαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Υποσχέσεις του Θεού, στην ώρα τους, με υπομονή, με μακροθυμία και πιστότητα, ευχαριστούμε στον Θεό, στο πρόσωπο του Θεού μας, εμπιστοσύνη και ο Θεός, αδερφοί, άρχισε καλό έργο στη ζωή μας και θέλει επιτελέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό.
σχέδιο του Θεού να γεννηθεί ο Μωυσής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έλεγε κανείς τώρα, έχει πάρει την απόφαση να θανατώνει τα τέκνα. Τι θα γίνει τώρα? Ευχαριστούμε τον Θεό για τη στάση των γονέων του. Αψήφισαν το διάταγμα του βασιλιά, κράτησαν το παιδάκι, ξέρουμε τι έγινε εκεί στο ποτάμι και τον έλαβε η θυγάτρη του Φαραώ. Σχέδιο Θεού ήταν αυτό, αδερφοί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αδερφοί. Όλα αυτά, ευχαριστούμε, δρομολογούνται από το πνεύμα του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και αυτός είναι Υιός Επαγγελίας, είναι ο μέλλον, ευχαριστούμε τον Θεό, σωτήρας έμεσα του λαού του Θεού. Θα τους βγάλει με κρατεά χείρα μέσα από την Αίγυπτο. Δεν πρέπει να φύγει από τη ζωή, αυτόν έχει σχέδιο ο Θεός. Μπορεί να μην είναι στη θέση αυτή για να το κάνει αυτό εξ αρχής, θα τον φτιάξει ο Θεός, θα τον εκενώσει ο Θεός, θα τον αδειάσει ο Θεός και στην ώρα του θα εκτελέσει το σχέδιο του Θεού. Αυτός νόμιζε ότι στην ώρα του, τη δικιά του, θα νομίσουν οι άλλοι ότι δια της χειρός μου θα κάνει σωτηρία ο Θεός. Δεν μπορεί να κάνει ο Θεός δια της χειρός σωτηρία. Ο Θεός με τη χειρά του θα κάνει σωτηρία. Με τη δικιά του χείρα. Με το δικό του χέρι. Με το δικό του πνεύμα. Τον άδειασε 40 χρόνια, τον εκένωσε που κατάλαβε την αδυναμία του. Και εκεί στην κατάλληλη ώρα, αδερφοί, ήρθε ο Θεός, τον πήρε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έβγαλε το λαό του Θεού με κρατεά χείρα, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδερφοί, εκεί είναι όλο το κομβικό σημείο για το λαό του Θεού. Η υπομονή και η πιστότητα στο Θεό. Αλληλούια. Να πιστέψεις ότι ό,τι εξήλθε από το στόμα του Κυρίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκτελεστεί. Η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλει εκτελεστεί απάνω το θέλημά μου. Η βουλή δικιά μου. Αλληλούια. Και η βουλή δικιά μου τι είναι για σένα και για μένα και για όλους εμάς. Ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Η υπόσχεση αυτή είναι διαχρονική. Όπως ήταν τότε στον Αβραάμ, έτσι είναι και σε εμάς, αδερφοί. Αλλά από εμάς περιμένει το μέρος μας. Περιμένει το λαό του Θεού την αύξηση. Και αυτός, αδερφοί, ο κορονοϊός, αυτή η δύσκολη κατάσταση και ίσως και απρόσμενη, είναι αιτία να αυξηθούμε, αδερφοί. Αλληλούια. Είναι αιτία να γνωρίσουμε πιο πολύ τον Χριστό. Είναι αιτία να εμπειρευτούμε πιο πολύ τον Θεό, αλληλούια. Ο Παύλος τα παθήματα, αδερφοί, τα λειτουργούσε υπέρ του. Θέλω να γνωρίσω, λέει, αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός είχε υποσχέσεις. Και αυτού του είχε μιλήσει ο Θεός. Αλληλούια. Αλλά μέσα από συμβάντα δύσκολα, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, προόδευε το Ευαγγέλιο μέσα του, αλλά και δεξιά και αριστερά, αδερφοί. Και τον χρησιμοποίησε ο Θεός ιδιαίτερα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, από την ώρα που ο Θεός είπε λόγο, σε όποια κατάσταση και να είναι ο άνθρωπος, ακόμα και αν πέσει, θα τον φτιάξει ο Θεός, ώστε ο λόγος του Θεού να εκπληρωθεί στο ακέραιον. Όταν μίλησε ο Κύριος στον Πέτρο και του είπε: «Επιτάφτισης Πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλη άδου δεν θέλω συσχίσει κατά αυτής», όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο, θα λέγει κανείς: «Όχι, δεν θα αντεργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο». Αφού αρνήθηκε τον Κύριο, αδερφοί, από την ώρα που υπάρχει μετάνοια ειλικρινή, ο Θεός δεν τον βάζει στον πάγκο των άλλων. Τον ξαναβάζει πάλι μέσα στο προσκήνιο, στην εντεκάδα, στην πρώτη ομάδα, αδερφοί. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ναι, αδερφοί αγαπητοί. Ναι, μεν αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά ο Πέτρος σηκώθηκε. Ο Πέτρος ξαναήρθε πάλι στη θέση αυτή. Την ειλικρινή, την ταπεινή, να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Αλληλούια. Και ο Θεός, αδερφοί, πάλι τον χρησιμοποίησε ιδιαίτερα. Έκανε ιδιαίτερο έργο μαζί του. Αλληλούια. Και τον μεταμόρφωσε. Και δεν είχε καμία σχέση με τον προηγούμενο Πέτρο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό κάνει το χρήσμα, αδερφοί. Αυτό κάνουν οι υποσχέσεις του Θεού. Λέει, είναι αδια τούτων από τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Αποφυγώντας εν τον κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράς. Έχοντες επαγγελίες ταύτες, τον άνθρωπος έχει υποσχέσεις. Σπέβδει στο να καθαριστεί, στο να αγιαστεί. Λέει, ας φοβηθούμεν, μήποτε μένει επαγγελία να εισέλθει εις την κατάπαυση αυτού, φανεί κάποιος να τη στερηθεί. Δεν φταίει ο Θεός αν τη στερηθεί ή τη στερηθώ. Αλληλούια. Φταίω εγώ γιατί τη στερούμε, ενώ υπάρχει υπόσχεση και επαγγελία. Ας φοβηθούμεν, λέει, μήποτε μένει. Για όλο το λαό του Θεού που βγήκε από την Αίγυπτο υπήρχε υπόσχεση να μπουν στη γη Χανάν. Δύο και τα παιδιά τους που γεννήθηκαν μέσα στην έρημο, αυτοί μπήκαν στην γη της επαγγελίας, αδερφοί.
Έφταιγε ο Θεός? Όχι, δεν έφταιγε ο Θεός. Δεν κάνανε το μέρος του όπως το έκανε ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Αλληλούια, η υπόσχεση έρχεται. Εγώ τι κάνω στην υπόσχεση? Δεν έρχεται μόνη της, πρέπει να κάνω το μέρος μου. Όπως είπαμε, ουέι σε μένα δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων, τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες. Εγώ προσμένω, ανδρίζομαι και κρατεώνομαι. Και ο Θεός έρχεται στην ώρα του, βλέποντας εμένα στη θέση που πρέπει να είμαι και εκπληρώνει το λόγο του, ο οποίος είναι λόγος από τον ουρανό, αλληλούια, και πιστός ο υποσχεθής, ώστε και δύναται να εκτελέσει. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Δεν παίρνει πίσω τις υποσχέσεις ο Θεός. Αλληλούια. Μόνο όταν ο άνθρωπος τα παρατήσει. Ο Θεός δεν τα παρατάει ποτέ με τον άνθρωπο, αδερφοί. Μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό του δευτερολέπτου ασχολείται με τον άνθρωπο. Μην τα παρατήσει ο άνθρωπος. Αλληλούια. Μην πει, δεν θέλω ξανά με τον Θεό να ασχολούμαι. Όσο είσαι κοντά στον Κύριο. Αλληλούια. Και έχεις την υπόσχεση της ζωής της αιωνίου. Ότι ο Κύριος περιμένει από σένα, αλληλούια, να κάνεις το μέρος σου για να μπεις σε αυτή την αιώνια πόλη. Στην πόλη των εορτών ημών. Καθώς ο λόγος του Θεού είναι σαφής, κατηγορηματικός. Ζητάτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο δίσατε το πρόσωπο του Κυρίου. Αλληλούια. Ιδέτε οποία αγάπη εδώ και σημάς ο Πατήρα, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Τώρα είμαστε, λέει, τέκνα Θεού και δεν εμφανερώθει τι θέλαμε να είστε. Αλλά ξέρουμε όταν εμφανερωθεί θέλαμε να είστε όμοιοι με αυτόν. Και πάσος έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν. Επαγγελίες. Τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται ο Κύριος στο νησού του Ναβί. Αύριο, λέει. Αύριο θα κάνω μεγαλεία. Θα κάνω θαυμάσια. Τι θα κάνετε εσείς? Καθαρίστε. Καθαρίστε, διότι αύριο εγώ θα κάνω μεγαλεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το μέρος του ανθρώπου είναι ο καθαρισμός. Το μέρος του ανθρώπου είναι η μετάνοια, η επιστροφή, η ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό. Αλληλούια. Η υπομονή, η πιστότητα. Και ο Θεός έρχεται στην ώρα του. Περισσότερο από ό,τι ζητεί εννοεί ο άνθρωπος. Αλληλούια. Και όπως είπαμε, πιστός ο υποσχεθής, ώστις και δύναται να εκτελέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας βγάλουμε τα ρολόγια μας. Και ας περιμένουμε με υπομονή και πιστότητα τον Θεό. Ο Θεός ελάλησε, ώστις είναι δυνατός και να εκτελέσει. Αλληλούια. Εσύ περίμενε τον. Εσύ εκεί στη σκοπιά της προσευχής. Εκεί στο ταμείο σου. Εκεί στη θέση των γονάτων. Εκεί στη θέση της επικοινωνίας ο καθένας με τον Θεό. Αλληλούια. Λαχταρώντας πότε ο Θεός θα έρθει και θα έρθει. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την νες λογίζονται ούτε βραδύτα. Αλληλούια. Μακροθυμήσει μας. Και είναι αλήθεια, αδερφοί, έτει ο λίγων και δεν θέλει βραδύνει ο ερχόμενος. Ο δε δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δόξα στο όνομα του Θεού. Για την υπόσχεση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπόσχεση του Θεού για σένα, για μένα. Στον Αβραάμ. Σε όλους αυτούς που είπαμε, στον Δαβίδ. Αλληλούια. Στον Πέτρο. Η μεγαλύτερη υπόσχεση που δόθηκε στο ανθρώπινο γένος. Το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ο άνθρωπος είναι σε πτώση. Ποιος θα τον ξαναφέρει σε κοινωνία με τον Θεό? Η υπόσχεση του Θεού. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός ελάλησε λόγον. Έχω βρει μέσο σωτηρίας. Είναι ο Χριστός. Και όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου. Υπάρχει ένα πλήρωμα του χρόνου. Να υπόσχεση. Ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθηκε γυναικός και πετάγει στον νόμο, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων. Αλληλούια. Υπάρχει όμως ένα πλήρωμα. Μην βιάζεις το πλήρωμα. Μην βιάζεις την ώρα. Υπάρχει μια ώρα για τον Θεό. Αλληλούια. Αλλά όταν θα έρθει, θα κλαις από χαρά. Θα λαλάζεις. Θα χαίρεις. Θα εφραίνεσαι. Θα πηδάς το ελάφι. Και θα λες, αλήθεια είπες. Αλληλούια. Γιατί είναι αληθινός. Είναι ο Άγιος και αληθινός. Έτσι λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Ο οποίος και εκεί την υπόσχεση. Και την εκτελεί την υπόσχεση. Αλληλούια. Γιατί η Εκκλησία μένει στη θέση αυτή που θέλει ο Θεός για να εκτελεστεί την υπόσχεση. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω κι εγώ. Φυλάς εσύ, θα σε φυλάξω κι εγώ. Εκ της ώρας του πειρασμού που έρχεται να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Αλληλούια. Είμαι Άγιος. Είμαι αληθινός. Αλληλούια. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μου είναι αλήθεια.
Μπορεί να φαίνεται προς όρας ότι δεν βγαίνει αυτό που είπε ο Κύριος. Μην το εξετάζεις με τη λογική σου. Περπάτα δια της πίστεως. Δείξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και περίμενε με υπομονή. Και ο Θεός θα εκτελέσει ό,τι σου είπε. Ό,τι σου είπε εκκλησία. Ό,τι είναι γραμμένο στο λόγο του. Ό,τι σου είπε προσωπικά σε σένα, στη ζωή σου. Αλληλούια. Θα έρθει. Γιατί όπως ήρθε με τους άλλους, θα γίνει και σε σένα. Ό,τι έγινε, πάλι θέλει γίνει. Και ό,τι συνέβη, πάλι θέλει συμβεί. Είναι ο ίδιος. Χθες, σήμερα και στους αιώνας. Αλληλούια. Πιστός ο υποσχεθής, είπαμε. Μένει στην πιστότητα. Εγώ πολλές φορές μπορεί να μην μείνω στην πιστότητα. Αλλά με καλεί, σαν το ποιμένα με το προβατάκι του και με ξαναφέρει πάλι στον δρόμο. Αυτός με περίμενε. Αλληλούια. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Δόξα στο Θεό. Να επιστρέψω κι εγώ πάλι στην πιστότητα αυτή. Να συμβαδίσουμε μαζί. Πιστός ο Θεός, πιστός κι εγώ. Δεν μπορούν να περπατήσουν δύο μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι. Αλληλούια. Δεν θέλει εγώ να είμαι άπιστος κι αυτός πιστός. Πιστός αυτός, πιστός κι εγώ. Να του είμαι πιστός. Όπως ο Μωυσής, γι' αυτό έκανε ο Θεός μεγαλεία με τον Μωυσή. Γιατί λέει ήταν πιστός σε όλο τον οίκον αυτού. Πιστός ο Θεός, πιστός κι εγώ. Βαδίζουν δύο πιστοί μαζί. Και εκτελείται το σχέδιο του Θεού. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να κάνει μεγαλεία αυτές τις τελευταίες ημέρες. Αλληλούια. Πολλά μπορεί να ακουστούν, δεν ξέρω. Πιστεύω στα μεγαλεία του Θεού. Αλληλούια. Πιστεύω ότι τις τελευταίες ημέρες η Εκκλησία θα υψωθεί. Δεν πιστεύω η Εκκλησία να φύγει άδοξη, αδερφοί. Ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Εν τες εσκάτες ταύτες ημέρες, ο Θεός θα εχέει από το πνεύμα του επί πάσα σάρκα. Έτυγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θα εχέω από το πνεύμα μου. Περιμένω ιδιαίτερα πράγματα, αδερφοί. Ένδοξα ξεκίνησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν πιστεύω να φύγει άδοξη. Πολλά λέγονται. Ας ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τις υποσχέσεις του Θεού. Η Εκκλησία θα φύγει πιο ένδοξη. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Θεού. Η αυλαία της Εκκλησίας θα είναι πολύ ένδοξη, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Θεού. Περίμενε με πιστότητα, με υπομονή. Καθαρίσου, αγιάσου, να καθαριστούμε, να αγιαστούμε. Γιατί έχονται σε επαγγελία στάφτας, λέει. Αλληλούια. Πολλές είναι. Δεν είναι μία και δύο, είναι πολλές, λέει. Έχονται σε επαγγελία στάφτας. Ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούνται σε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ας φοβηθόμεν. Λέει, μην ποτεμένη επαγγελία για τη γη Χανάν, αλλά έχουμε μια άλλη επαγγελία για την ουράνια βασιλεία. Φανεί κάποιος να τη στερηθεί. Μην είμαστε η μωρή Παρθένα, αλλά να είμαστε η φρόνιμος Παρθένα, με το έλαιον και με τις λαμπάδες αναμένες. Το έλαιο στα αγκία μας και με τις λαμπάδες αναμένες, να συναντήσουμε τον νυμφίον μας. Αλληλούια. Αυτό είναι, αδερφοί, το μήνυμα. Αλληλούια. Εσκατολογικό μήνυμα. Δόξα. Περίμενε τον Κύριο με υπομονή. Ο υπομείνας ως τέλους, αυτός θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θα δει τα μεγαλεία του Κυρίου εν γη ζώντων. Ο Κύριος, οι αδερφοί, αλληλούια, είναι Θεός ο οποίος εκπλήσει τον άνθρωπο, ευχαριστούμε τον Θεό, και τον μαθαίνει το θέλημά του, αδερφοί, μέσα από όλα αυτά τα δύσκολα που επιτρέπει πολλές φορές και τον εμπιστεύεται και τον αγαπάει πιο πολύ ο άνθρωπος και τον περιμένει στην ώρα του, γιατί ο Θεός έχει τη δικιά του ώρα, αδερφοί. Και έχω δει μέσα στη ζωή μου και στη ζωή όλων μας, αδερφοί, όταν τον περιμένουμε τον Θεό στην ώρα του, χωρίς να βιαστούμε και να κάνουμε ανθρώπινες κινήσεις, ο Θεός, αδερφοί, κάνει περισσότερα από ό,τι ζητούμε γεννοούμε. Αλληλούια. Μη βιάζεσαι, περίμενε τον. Είπε, θα εκτελέσει. Αλληλούια. Υποσχέθηκε, δεν θα εκτελέσεις εσύ. Δεν έχεις τη δύναμη να εκτελέσεις. Περίμενε τον και θα δεις τις εκπλήξεις. Θα δεις όλα αυτά τα οποία θα κάνει ο Θεός. Και τότε θα δοξάσεις. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να δοξαστεί το όνομά του. Λέει, ετείτε. Και λαμβάνετε, γιατί, για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό, αδερφοί. Αυτό θέλουμε. Να λάβουμε για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Ο Θεός θέλει να λάβουμε. Θέλει να μας δώσει. Με ένα σκοπό, να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Θεού. Όχι ο άνθρωπος. Ο έπαινος δεν είναι στον άνθρωπο. Ο έπαινος είναι στο Θεό. Δόξα στο όνομα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους άδειαζε. Γι' αυτό ο Θεός εκένωνε τον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσε τώρα ένα παιδάκι 17 χρονών, ο Ιωσήφ, αν δεν τον πέρναγε μέσα από αυτήν την ιδιαίτερη δοκιμασία ο Θεός, να αντέξει μια τέτοια τόσο μεγάλη ευλογία. Δεν ήξερε, ναι μεν, το ενύπνιο ήταν ότι θα έρθουν, λέει, οι γονείς του, θα έρθουν τα αδέρφια του να τον προσκυνήσουν. Ο πατέρας του φυσικά φύλαξε το λόγο αυτό μέσα στην καρδιά του, αλλά ούτε και ο ίδιος τον είχε πληροφορήσει ο Θεός ότι θα ήταν ο δεύτερος μετά τον Φαραώ. Αλληλούια. Αδερφοί, έπρεπε να ήταν πολύ ταπεινός ο Ιωσήφ.
Έπρεπε να τον είχε αδειάσει ο Θεός για να τον είχε κενώσει, για να έχει το φρόνημα του Χριστού και όταν θα έρθει η ώρα της εξουσίας να μην εκδικηθεί τα αδέρφια του, να μην τα μνησικακίσει, αλλά να τους δείξει πραγματικά τον Χριστό. Να τους δείξει ότι τους συγχώρεσε, άρα δικαίως είπε για τον Μανασί ότι ελισμόνησε τους πόνους μου, δηλαδή τους συγχώρεσε καρδίας και με ύφησε ο Θεός στη γη της θλίψεώς μου. Αλληλούια. Δεν ήταν εισμάτινη η ευλογία. Ήξερε να τη χειριστεί σωστά, αδερφοί. Δόξα στο Θεό, γιατί το πνεύμα του Θεού ήταν επάνω του. Ο Θεός τον διοικούσε. Ο Θεός ήταν μαζί του και του έδωσε χάρη και σοφία. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πριν εκτελεστεί η επαγγελία, θα σ' αδειάσει ο Θεός. Θα σ' αδειάσει ο Θεός. Θα σε εκενώσει. Θα με εκενώσει και όταν θα σ' αδειάσει, έλα να μου πεις τι θα κάνει μετά ο Θεός. Αλληλούια, αδερφοί. Θα μ' αδειάσει, θα σ' αδειάσει, θα σε εκενώσει. Και ό,τι έχεις δει πριν, θα το δεις πολλαπλάσιο σήμερα. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν ο Θεός έκανε πράγματα σημεία και τεράστια με ανθρώπους, αδερφοί, που δεν είχαν το πνεύμα όπως το έχει σήμερα ο άνθρωπος και είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, πόσο μάλλον, αδερφοί, στον άνθρωπο του Θεού που έχει το πνεύμα του μέσα του, δηλαδή είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ας κρατήσουμε με υπομονή τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί, και ό,τι ελάλησε ο Θεός, άπαξ και θέλει εκτελέσει. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.